Έχετε καρδιά. Έχετε πίστη. Αλλιώς καθίστε εκεί που κάθεστε. Ραγιάδες όλα σας τα χρόνια. Ραγιάδες εσείς. Ραγιάδες και τα παιδιά σας. Ραγιάδες και τα παιδιά του παιδιού σας. Φίλοι μου φίλοι, δεν ξέρω τι θα βγει. Μια δοκιμή κάνω. Προσπαθώ να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να μπορείτε να ακούτε όσοι με ανέχεστε, όσοι με παρακολουθείτε, όσοι θέλετε να με λιτζάρετε και δεν είναι και λίγοι αυτοί, με το δίκιο σας. Αλλά έτσι κι αλλιώς τα πράγματα δεν πρόκειται να σας πω κάτι που δεν ξέρετε. Τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Στη χώρα εννοώ, γιατί στον κόσμο εκεί ήδη έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για το χειρότερο και για τα χειρότερα που έρχονται. Έχω πει ότι δεν θέλω να είμαι άγγελος κακών ειδήσεων ή να κάνω τη ζωή σας, να προσθέτω στη ζωή σας και εγώ τοξικότητα, γιατί στη ζωή εξαρτάται το ποτήρι πώς το βλέπεις, αν το βλέπεις μισογεμάτο ή αν το βλέπεις μισοάδιο. Όλοι το ίδιο πράγμα ζούμε, όλοι τα ίδια προβλήματα αντιμετωπίζουμε, αλλά ο καθένας τα αντιμετωπίζει με το δικό του τρόπο, άλλος με ψυχραιμία, άλλος με θυμό, άλλος με ένταση, άλλος με απόλυτη νυφαλιότητα. Στη ζωή μας είμαστε αυτό που προσφέρουμε, αυτό που δίνουμε και εισπράττουμε. Ακριβώς το ίδιο. Είναι ορισμένοι νόμοι στη ζωή απαραβίαστοι. Μπορεί τη φύση να καταφέραμε να την βιάζουμε και να την εκβιάζουμε με τα Harper και όλα αυτά τα ψηφιακά συστήματα και όλη αυτή την τεχνολογία. Ο άνθρωπος το απόγειο της αυθάδειάς του έναντι στη φύση, της αγνωμοσύνης του έναντι στο Θεό, προσπαθεί να φτάσει και να ξεπεράσει το Θεό. Είδαμε. Σημασία έχει ότι ο άνθρωπος πάντοτε προσπαθούσε να φτάσει με πολλούς τρόπους στο Θεό και ο Θεός πάντοτε προσπαθούσε να πλησιάσει τον άνθρωπο μέσα από τους ανθρώπους του κάθε φορά, σε κάθε περίοδο. Αυτά υπάρχουν καταγεγραμμένα στην ιστορία. Δεν σας λέω πράγματα που δεν τα ξέρετε, αρκεί να ψάξετε, να διαβάσετε, να έχετε υπομονή. Αυτό που έχει σημασία στο δικό μας το μικρό κόσμο, στο χωριό μας, στην Ελλάδα, στους ραγιάδες, γιατί ραγιάδες έχουμε μείνει, και θα εξηγήσω γιατί έχουμε μείνει ραγιάδες, θα το ξαναπώ ιστορικά. Αν μετρήσουμε ιστορικά το χρόνο, λίγο πριν το 1204 που είχαν αρχίσει οι απελάσεις και προελάσεις των Σταυροφόρων εναντίον της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, μέχρι την ημέρα που έπεσε το διαμάντι του στέμματος, το πετράδι του κόσμου, η βασιλεύουσα, η Κωνσταντινούπολη, το 1453, μετρήστε χρόνια. 1200 μέχρι 1453. Πόσα χρόνια είναι. Και από το 1453 μετρήστε άλλα 450 χρόνια, όπου τόσο είναι, φτάσαμε στην ελευθέρωση τυπικά από την Οθωμανική Αυτοκρατορία και με ένα μικρό διάλειμμα που και αυτό ήταν γεμάτο αιματοχυσίες, αδελφοκτονίες, εμφύλιους. Μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια περάσαμε και επίσημα στα χέρια των Βαβαρών. Αλλάξαμε χέρια. Τώρα η χώρα έχει μεταβληθεί σε μια απέναντι αμερικάνικη βάση και τουλάχιστον αυτό που θέλει κάθε έντιμος πολιτικός, κάθε καθαρός κυβερνήτης, δεν μιλάω για τους υπάρχοντες γιατί δύσκολο να βρεις κάποιον καθαρό ανάμεσά τους, όλοι εξαρτημένοι και όλοι εκβιαζόμενοι είναι, αυτό που κάνουν είναι να αναπαράγουν τον κακό εαυτό τους, να συντηρούν ένα πανάθλιο παρακράτος, γιατί κράτος δεν υπάρχει, συντεταγμένη πολιτεία δεν υπήρξε, δεν υπάρχει, δεν θα υπάρξει αν δεν γίνει κάτι. Υπάρχει μόνο διαφθορά. Έχω ξαναπεί ότι στην Ελλάδα η διαφθορά είναι σαν τη σκόνη.
διεισδύει και εισχωρεί παντού. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει δύο εκτάσεις, οριζόντια και κάθετη, οριζόντια στο λαό, ο οποίος παίρνει παράδειγμα από τους κυβερνήτες, τους πολιτικούς τους, τους επαρχούς του, τους κοινοτάρχες, τους προέδρους, τους περιφερειάρχες, που είναι η οριζόντια μέχρι τη βάση. Η διαφθορά λοιπόν έχει ξεπεράσει κάθε όριο παντού. Μέχρι πρότινος λέγαμε για τη διαφθορά στο δημόσιο τομέα, τώρα υπάρχει διαφθορά και στον ιδιωτικό τομέα, γιατί για να μπορέσεις να πιάσεις δουλειά σε μια ιδιωτική εταιρεία και να διασφαλίσεις τα άμεσα και τα προς το ζήν, όχι για το ευζήν, δεν υπάρχει πλέον ευζήν, τα προς το ζήν. Πρέπει να κάνεις πράγματα που είναι αντίθετα με τη συνείδησή σου, αντίθετα με την ηθική σου, αντίθετα με ό,τι και αν έχεις διδαχθεί. Το μόνο υγιές, και δεν είναι λίγο, θα το αναδεικνύω όσο μπορώ περισσότερο, είναι ότι από τούτο τον λαό, τον εγγεγραμμένο και καταγεγραμμένο στους εκλογικούς καταλόγους, το 49 plus 1, θα εξηγήσω, το έχω πει, θα εξηγήσω μαθηματικά αυτό το plus 1, δηλαδή το 50 και κάτι, 100%, δεν πήγε να ψηφίσει τίποτα από όλα αυτά. Και δόξα τω Θεώ, για να είμαστε δικαίοι και ειλικρινείς, γιατί είμαστε μάρτυρες όλοι, το υπόλοιπο 50%, αυτό που μου διαμοιράζεται στα κόμματα της Βουλής, είχε τα πάντα μέσα. Όπως έλεγε και ο αείμνηστος Παπαγιαννόπουλος στην γνωστή ταινία, η πιατέλα έχει τα πάντα και τσιμπάς ό,τι θέλει. Πόσες φορές θα σου τα πω, βρε, εμείς κρατάμε ολάκυρη την κοινωνία στα χέρια μας. Έτσι, σαν μια πιατέλα. Μάλιστα, κύριε Πομήραχε. Πιατέλα. Και τι έχει μέσα η πιατέλα, ρε? Τι έχει, κύριε Πομήραχε? Λογιό, λογιό με ζέδες. Μάλιστα, κύριε Πομήραχε. Πορτοφολάδες, καφετζούδες, φωνιάδες, παρδαλές, ψεύτο, άγιους, από όλα τα σχέδια. Μάλιστα, κύριε Πομήραχε. Περίμενε. Ποια είναι η δουλειά μας εμάς? Ποια είναι, κύριε Πομήραχε? Τσιπάμε τον ένα, τσιπάμε τον άλλο, τσιπάμε τον άλλο. Όσο να αδειάσει η πιατέλα. Όχι. Ζωντόβολο. Η πιατέλα δεν αδειάζει ποτέ. Εμείς τσιπάμε και η πιατέλα ξαναφουρνίζει με ζέδες. Γιατί, κύριε Πομήραχε? Δουλειά της η πιατέλα στις κοινωνίες. Το γνωστό έργο, που τα λέει εκεί στο βοηθό του τον αστυνομικό. Λοιπόν, η πιατέλα λοιπόν αυτή τη φορά είχε τα πάντα. Ακόμα και Κασιδιάρη είχε, δια της πλαγίας οδού. Τα είδατε και τα προανήγγυλα, όπως είδατε, την επομένη των εκλογών, τι ακριβώς θα συμβεί. Και συμβαίνουν. Και ακόμα δεν έχετε δει τίποτα. Για να μην φωτογραφίσω και αρχίσουν πάλι τα μπαναρίσματα και οι βρισκές και το λιτζάρισμα, αλλού είναι το πανηγύρι, αλλού είναι τα προβλήματα, σε άλλο απόκομα, σε άλλο δεκανίκι. Δεν ήταν εκεί. Έτσι. Εκεί με κάποιο τρόπο διευθετούνται, μιλάω για τους Σπαρτιάτες. Κλείνω λοιπόν την παρένθεση για να πω ότι το κράτος, αυτό το παρακράτος στο οποίο είμαστε όμοιροι στα χέρια του, και κανείς μας δεν κάνει τίποτα. Κανείς μας. Αντίθετα, αυτό που κάνουμε είναι να μετατρέπουμε τον πόνο μας σε εμπόριο, την πίστη μας σε εμπόριο, εμπόριο συμβόλων, εμπόριο ονείρων, εμπόριο, όλα εμπόριο. Έχουν αρχίσει τώρα και ξεφυτρώνουν διάφορες ιστορίες για τις ταυτότητες και μακράν της πραγματικότητας είναι όλοι. Δεν μιλάω, έχω αφήσει ένα βίντεο το οποίο δίνει πολλά στοιχεία, πολύ ρεπορτάζ, ρεπορτάζ το οποίο είναι διαπιστωμένο και διακριβωμένο με πηγές αδιάψευστες και όλοι συνεχίζουν στον ίδιο ρυθμό. Δεν δίνω παραπάνω, γιατί έδωσα αρκετά. Έχουν ετοιμαστεί αυτές οι 6 εκπομπές για το θέμα των ταυτοτήτων, όμως δεν τις αναρθώ, έχει παραμείνει μόνο το εισαγωγικό που έκανα πριν από λίγο καιρό, για να δω τι είναι αυτό που έχουν καταλάβει. Όλοι αυτοί οι επαείοντες που βγήκανε τώρα, κάνουν ομάδες, ομαδούλες, εμπόριο, μπερδές, μαρούλι, μπικικίνι, γιατί στο τέλος όλοι οι λεφτά ζητάνε. Δεν είμαι εγώ λοιπόν ο κακός. Είμαι απλά εδώ για να λέω αυτό που όλοι καταλαβαίνετε και σχολιάζετε μεταξύ σας και έρχεστε και μου τα λέτε στις κατηδίαν συναντήσεις μας. Απλά έχω την ευθύνη να μεταφέρω τις απόψεις σας στην κοινή συνισταμένη, που δεν είναι άλλο η πλατφόρμα η οποία ευτυχώς ακόμα με ανέχεται και με φιλοξενεί, δεν με έχει κατεβάσει, προς πίκραν και απογοήτευση όλων αυτών που θα ήθελε να κατέβει το κανάλι. Για να εξηγήσω και γι' αυτό.
το κανάλι δεν κατέβηκε, πρώτον, και οφείλω να σας ευχαριστήσω, διότι αρκετοί από εσάς, δεν ξέρω το ακριβές νούμερο, αλλά ενημερώθηκα ότι έστειλαν επιστολές, ότι κάποιο έργο επιτελείται κλπ. Όλους σας ευχαριστώ, ότι μου έστειλαν και αυτούς που μου κοινοποίησαν τις επιστολές του. Δεύτερον, σας είμαι ευγνώμων και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για ό,τι κάνετε για μένα. Απλώς, η Δαμόκλειος πάθη μετά τις 22 Αυγούστου επικρέμεται. Το ότι δεν έκλεισε το κανάλι, δεν έκλεισε γιατί δεν υπήρξε άλλη παραβίαση, άλλη καταγγελία από εσάς. Εάν κάποιος λοιπόν κάνει μία ακόμα καταγγελία για ρητορική μίσους, λέμε, που ήταν η τελευταία για όσα είχα πει, ή για ηλεκτρονική παρενόχληση, που ήταν η τελευταία τελευταία. Η προτελευταία ήταν η ρητορική μίσους για όσα είχα πει τότε με αφορμή την αδικία που υφίσταται ο πατήρ Αντώνιος Παπανικολάου με την Κιβωτό. Το τελευταίο που έληξε στις 22 Αυγούστου αφορούσε ηλεκτρονική παρενόχληση. Είναι γνωστό ποιοι κάνανε αυτές τις καταγγελίες, γιατί το σύστημα δεν το ξέρετε καλά. Δεν το ξέρετε καλά, ούτε το παγκόσμιο, ούτε το εγχώριο. Και αυτό είναι που καλές, πολλές φορές σας εκθέτει, ειδικά όλους εσάς που φτιάχνετε ψεύτικα username, μπαίνετε, βρίζετε. Ενώ σας έχω πει πάρα πολλές φορές, είναι πολύ εύκολο να καταγραφείτε, είναι πολύ εύκολο να δει κάποια εφαρμογή από πού είναι η ανακατεύθυνση, από πού είναι το link, να δει ακριβώς στο Google Map, ακριβώς από πού έγινε η ανάρτηση, ακριβώς. Και αν το προχωρήσει κάποιος το θέμα, να στείλει και τα εντεταλμένα όργανα της πολιτείας, ενώ αστυνομία, κρατικές ασφάλειες, δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, δεν θα το κάνω ποτέ. Δεν χρειάζεται, τέτοια δώρα δεν πρόκειται να κάνω σε κανέναν, αλλά είναι εύκολο. Γι' αυτό παρακαλώ πολύ μην εκτίθεστε, ειδικά εσείς όλοι που απειλείτε. Βεβαίως η πλατφόρμα σε αυτές τις περιπτώσεις δεν τα κατεβάζω εγώ, η πλατφόρμα τα κατεβάζει. Γιατί υπάρχει σχετική νομοθεσία, αμφιβάλλω αν κάποιος από εσάς που βρίζετε και κάνετε όλο αυτό τον οριμαγδό, την ξεφτύλα και όλο αυτό το λιτζάρισμα πάνω στο πρόσωπό μου, ευπρόσδεκτο, έτσι, εν γνώση μου γίνεται, συνειδητά γίνεται, δεν είπα ότι δεν ξέρω ή βγαίνω για να παραπονεθώ, εσείς κάνετε τη δουλειά σας και εγώ τη δική μου. Ξαναλέω λοιπόν ότι εκτίθεστε όσοι έρχεστε και κάνετε πράγματα τα οποία μπορούν ανά πάσα ώρα και στιγμή να εκλειφθούν ως απειλή κατά τη ζωή ενός ανθρώπου. Το σύστημα βέβαια προστατεύει τον εαυτό του, γι' αυτό και τα αφαιρεί. Όμως γνωστοποιούνται σε μένα για να προσέχω τη ζωή μου. Έλεγα λοιπόν σε αυτό το δοκιμαστικό, μόνο και μόνο για να δούμε ποια είναι η κατάσταση με τον ήχο, με την καινούργια καλή επένδυση που μου λέτε ότι έχω κάνει, η κατάσταση δεν πάει. Έτσι δεν προχωράει. Είναι θέμα χρόνου. Κάποια στιγμή η χύτρα βράζει. Έχουν προσπαθήσει από το 12-13 να κατευνάσουν τα πνεύματα. Τώρα, επειδή φοβούνται ότι κάτι έρχεται, κάτι το οποίο δεν θα μπορούν να το αντιμετωπίσουν, γι' αυτό και στρατιωτικοποιούν τα πάντα. Σας είπα σε 2-3 προηγούμενες εκπομπές, παλαιότερα το έλεγα, προσέξτε, μην τους δώσετε την ευκαιρία να στρατιωτικοποιήσουν τα μέτρα, τώρα το κάναν νόμο πλέον. Ο νόμος ο οποίος έχει εισαχθεί στη Βουλή και έχει γίνει νόμος του κράτους και τον ψήφισαν όλοι. Έτσι, χωρίς να δουν τα ψηλά γράμματα του νόμου, χωρίς να δουν την αιτιολογική έκθεση, χωρίς να δουν τίποτα. Θα σας βάλω τα link από κάτω για να δείτε αυτό που σας είχα πει για την στρατικοποίηση της πολιτικής προστασίας. Θα κάνω ένα διάλειμμα γιατί ακούγεται τώρα η διαφήμιση από την πλατφόρμα που παίζει και θα επανέλθω. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Προς το παρόν θα επανέλθω στο ίδιο βίντεο. Έλεγα λοιπόν ότι θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για τα πάρα πολύ δύσκολα, για τα πολύ χειρότερα. Αυτό το μόρφωμα το οποίο ονομάζουν εδώ και 200 χρόνια κράτος δεν είναι παρά ένα παρακράτος το οποίο διαχειρίζεται μια ομάδα ανθρώπων κάθε φορά με διαφορετικά συμφέροντα που προωθούν τα δικά τους προσωπικά συμφέροντα για να περνάει καλά αυτή η γνωστή τάξη των ολιγαρχών που κυριαρχούν στη χώρα σε απόλυτη και πλήρη συνεννόηση με τις ξένες δυνάμεις. Κάποτε τον πρώτο λόγο είχε η Μεγάλη Βρετανία. Η Ελλάδα αποτελούσε κομμάτι της
ευρύτερης αποικιοκρατικής πολιτική της, η Ελλάδα και η Κύπρος. Τώρα παρεδόθηκε επισήμως σε αμερικανικά χέρια. Δεν είναι υπερβολή να πω ότι η Ελλάδα ουσιαστικά είναι η 51η πολιτεία. Θα σας πω, θα σας αποκαλύψω και μια συνέντευξη που έχω καιρό στα χέρια μου, με τη δέσμευση να την δημοσιοποιήσω, ενός ισχυρού παράγοντα της Αμερικής, της Ομογένειας, με την εκδημία του. Θα το κάνω. Και η Ελλάδα το τυπικό λείπει, διότι είναι ήδη μια απέραντη αμερικανική βάση, το τυπικό λείπει, η ανακήρυξή της από τη Γερουσία ως 51η πολιτεία. Το λέω αυτό γιατί είδα αρκετούς να ασχολούνται με κάποιον κύριο Κρίν Σπύρου, τον οποίο ενίοτε πολλοί τον χρησιμοποιούν για να πούνε διάφορα σε ό,τι αφορά την Αμερική, τον αμερικανικό παράγοντα, τον ελληνοαμερικανικό παράγοντα. Ο κύριος Σπύρου, πρέπει να ξέρετε, υπάρχει μια μεγάλη έρευνα την οποία έχω κάνει, ποτέ του δεν τόλμησε να κάνει κάτι, γιατί δεν μπορεί, τα στοιχεία είναι διάσυστα, δεν έχει καμία σχέση με την Αμερική, ούτε είχε ποτέ. Ό,τι έχει παρουσιάσει είναι γνωστή η επιστολή που είχε βγάλει η πρώην Υπουργός των Εξωτερικών και πολλά άλλα, η κυρία Χίλαρη Κλίντον, για τον κύριο Σπύρου. Ο κύριος Σπύρου είναι persona non grata για την Αμερική. Τα λέω γιατί αρκετοί τον καλούν, χωρίς να κάνουν την έρευνα που πρέπει, για να πει κάτι, να πει κάτι πιασάρικο που πουλάει. Ο κύριος Σπύρου βαρύνεται και με πάρα πολλά άλλα. Έτσι. Πήρε την Ελληνοαμερικανική Ένωση με μια περιουσία, η οποία κατάφερε να την πάρει, να την κάνει προσωπικό του στοιχείο. Τέλος πάντων, το βίντεο και η εκπομπή δεν αφορά τον κύριο Σπύρου, αλλά επειδή είπε κάτι που ήδη ακούγεται εδώ και χρόνια, δεν είναι δικό του, δεν το είπε ο κύριος Σπύρου, ότι η Ελλάδα πρέπει να γίνει και επίσημα η 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτείων, αυτό ισχύει στην πραγματικότητα. Λείπει η τυπική ανακήρυξη. Ωστόσο, η Ελλάδα δεν έχει καταφέρει να πάρει την περιβόητη δέσμευση που όλοι οι διπλωμάτες μας βάζουν στα non-paper, τα απόρριτα, σε σχέση με τα έγγραφα που διέπουν τις σχέσεις των δύο κρατών, Ελλάδος και Αμερικής, όπου αυτή η διατύπωση, θα την πω πολύ απλά, αυτό που λέει και είναι διακαής πόθος της Ελλάδος, ότι σε περίπτωση που δεχθεί η Ελλάδα επίθεση από την Τουρκία, αν και μας καλύπτει το άρθρο 5 και το άρθρο 12 του καταστατικού χάρτη του ΝΑΤΟ, ωστόσο καλό θα ήταν να υπάρχει και μια ενυπόγραφη δέσμευση ότι σε περίπτωση που δεχθεί η Ελλάδα επίθεση απρόκλητη ή προκεκλημένη από την γείτονα Τουρκία, αν και δεν νομίζω να συμβεί που κάτι τέτοιο, αυτό έχει απομακρυνθεί, σας το λέω, 2 χρόνια που έχω εκτεθεί on camera, το γράφω χρόνια, απλώς οι επαγγελματίες πατριώτες, καθηγητάδες, αναλυταράδες, γεμίζουν τους κουμπαράδες και τους λογαριασμούς τους, παραμυθιάζοντάς σας ότι έρχεται ο κακός γείτονας, ο κακός Τούρκος, όχι ότι είναι καλή η Τουρκία, προς Θεού, αλλά η Τουρκία αυτή τη στιγμή είναι ο βασικός παράγων και ο βασικός χρηματοδότης πολλών νησιών μας. Έχει αγοράσει ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, δεν χρειάζεται να κάνει πόλεμο για πράγματα τα οποία και τυπικά της ανήκουν. Ξέρετε, το έχω πει κι άλλη φορά, ότι η οικονομία της Χίου και πολλών άλλων νησιών ζει από τον τουρκικό παράγοντα, από τον τουρκικό παρά. Έτσι. Δεν είμαι εγώ ο παράλογος, τα γεγονότα είναι που τα επιβεβαιώνουν και το ρεπορτάζ. Ωστόσο, όλοι αυτοί οι πρεμούρα που σας λένε οι καθηγητάδες, οι αναλυταράδες, οι πατριωτάδες κλπ, ότι θα γίνει πόλεμος, η Τουρκία και αυτό. Βέβαια, η Τουρκία τα συμφέροντά της θέλει. Εμείς δεν έχουμε κάποιον να υποστηρίξει τα δικά μας συμφέροντα στην Ελλάδα. Ποτέ δεν είχαμε μετά το θάνατο του Καποδίστρια. Όλοι ήταν παραδομένοι στα πάθη τους, εξού και εκβιαζόμενοι. Ποτέ δεν είχαμε ένα σόφρονα κυβερνήτη πριν ή μετά τον Καποδίστρια. Ποτέ δεν είχαμε έναν άνθρωπο ο οποίος θα ασχοληθεί ουσιαστικά με τα προβλήματα της χώρας. Αυτοί ασχολούνται με το πώς θα γεμίσουν όλοι, μηδενός εξαιρουμένου,
τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, όλη η ελίτ. Και σε αυτή και οι καθηγηταράδες, αναλυταράδες και όλοι αυτοί οι οποίοι σας φλωμώνουν με τις διάφορες μεγαλόστομες διακηρύξεις τους, αλλά τα παιδιά τους δεν είναι στα ελληνικά πανεπιστήμια, είναι στα ξένα πανεπιστήμια. Και πολλά άλλα τα οποία μόνο πίκρα θα προσφέρω εάν αρχίσω και τα λέω και τα απαριθμώ και με ονόματα. Φυσικά αν αρχίσω και λέω ονόματα ή αρχίσω και λέω τα πράγματα ακριβώς όπως είναι, γι' αυτό πρέπει να μιλάω με κώδικα και σημειολογία, γιατί από κάτω παραμονεύουν οι γνωστοί εντεταλμένοι, εντολοδόχοι με ένα κατοσταρικάκι, με ένα εικοσαρικάκι, για να λιτζάρουν και να κάνουν ή να στείλουν το report για να κλείσουν το κανάλι. Έτσι κι αλλιώς η Δαμόκλειος πάθη, όπως είπα και πριν και θα το ξαναπώ πάλι, από τις 22 Αυγούστου και μετά επικρέμεται πάνω από την κεφαλή ημών με ήττα, ώστε να κλείσει το κανάλι αν τυχόν παραβιάσει κάποιους από τους εκατοντάδες αόριστους όρους και τις χιλιάδες επίσης προϋποθέσεις που θέτει η κοινότητα αυτή για να μπορεί να σε φιλοξενεί. Φτιαγμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να αφήνουν ελεύθερους όσους τροφοδοτούν όχι μόνο το λογισμικό και τον παρά και τον κουμπαρά και τον μπερδέ και τον μαρούλι, αλλά το παγκόσμιο σύστημα. Είναι μια ολόκληρη φιλοσοφία αυτή που έχω ετοιμάσει δύο εκπομπές που θα τις αναρτήσω για τον τρόπο που λειτουργεί το λογισμικό της πλατφόρμας, και γιατί δεν είναι παρά μια πολυεθνική εταιρεία. Κλείνω την παρένθεση για να πω για άλλη μια φορά ότι δυστυχώς, και αυτό το είδαμε τώρα πρόσφατα πολύ ανάγλυφα με τις περιφερειακές αυτοδιοικητικές κοινοτικές εκλογές, το είδαμε πολύ έντονα με τις εθνικές εκλογές, τις δύο εκλογικές αναμετρήσεις, μαύρο χρήμα, πολύ μαύρο χρήμα, μαύρο, κατά μαύρο. Μου κάνει εντύπωση, η μισή Ελλάδα, το έχετε παρατηρήσει γιατί μου το γράφετε, είναι υποψήφια για την άλλη μισή που δεν θα ψηφίσει. Η μισή Ελλάδα είναι υποψήφια για την άλλη μισή που δεν θα ψηφίσει. Αν αυτό δεν είναι κατάπτωση και απόπτωση ενός λαού, τι είναι? Όλοι να μπουν, όχι γιατί θέλουν, πραγματικά οι άνθρωποι που θέλουν να προσφέρουν είναι, έχουν σεμνή παρουσία, έχουν άλλα χαρακτηριστικά, τελείως διαφορετικά. Είναι ήπιοι, ήρεμοι, νυφάλοι, συνενετικοί, ενωτικοί, αν και γενικότερα η ιστορία με την ενότητα δεν είναι παρά ένα πείραμα, γιατί ο Έλληνας δεν πρόκειται ποτέ να μονιάσει με τον Έλληνα. Αυτό που τροφοδοτεί τον Έλληνα και τον τρέφει είναι ο διχασμός με τον συνάδελφό του, τον συνέλληνά του, τον συμπατριώτη του, και όταν δεν έχει με ποιον να διχαστεί, τρώγεται με τα ντερά του, τρώγεται με τον εαυτό του. Αυτή είναι η φιλή μας. Μην μιλήσω πάλι για τα γνωστά, έτσι. Ποιους θάψαμε, ποιους δηλητηριάσαμε, ποιους εκτελέσαμε, ποιους αποκεφαλίσαμε ως λαός. Και μετά βγάζουμε τα κουφάρια τους, βγάζουμε τα λείψανά τους, τα περιφέρουμε από εδώ και από εκεί, γιατί εμείς είμαστε ανάξιοι να σηκώσουμε κεφάλι. Ο Μακαρίτης, ο Παπαφλέσσας, μέσα στη φλόγα του αλλά και στον παραλογισμό του, είχε πει μια φράση, θα τη βάλω, να την θυμηθείτε. Ραγιάδες ήμασταν, ραγιάδες είμαστε, ραγιάδες θα μείνουμε και εμείς και τα παιδιά σας, έλεγε τότε σε μια από τις συνάξεις των Μπέιδων και των Αγάδων για την προετοιμασία της επανάστασης του γένους κατά του Οθωμανού του κατακτητή. Αυτή είναι η αλήθεια. Και δεν το είπε μόνο ο Παπαφλέσσας, ο Γρηγόριος Δικαίος, το είπαν κι άλλοι. Είπε ο Μακαρίτης, ο Μακρυγιάννης, παρά τα ελαττώματά του, τα προβλήματά του, μια αλήθεια. Εδιώξαμε τους Οθωμανούς, Τούρκους, και φέραμε την κοπριά της Ευρώπης. Αυτά είπε, γιατί αυτό έβλεπε. Αυτή η κοπριά είναι που σήμερα έχει διεισδύσει παντού στο σύστημα και έχει πολλά ονόματα, πολλές διαφθήσεις, χιλιάδες πρόσωπα. Όλοι για τον Μπερδέ. Τώρα θυμηθήκαν όλοι οι καθηγηταράδες να γίνουν πατριώτες. Αφού αφυπηρέτησαν, αφού πήρανε 2-3 συντάξεις, θυμηθήκαν την πατρίδα. Τώρα το θυμηθήκανε. Τόσα χρόνια που ήταν μέσα στο σύστημα και τρώγανε τον αγλέωρα, κανείς δεν το θυμότανε. Τώρα θυμηθήκανε να κάνουν τις επαναστάσεις τους, να μιλήσουν για διάφορα άλλα.
όσο ήταν στο σύστημα και καταπίναν το αναγλέωρα και τρώγανε και αυτοί και τα παιδιά τους και έχουν ετοιμάσει το πρόπλασμα και για τα εγγόνια και τα δυσέγγωνα, δεν είχαν να πούνε τίποτα. Τα παιδιά τους τα στείλαν όλοι στο εξωτερικό. Αλλά ο κακός και ο τοξικός είμαι εγώ. Γιατί δεν λες ονόματα, ρε μεγάλε. Τι ονόματα να πω, δεν ξέρετε τι θα γίνει αν πω ονόματα. Ή δεν τους ξέρετε εσείς που έρχεστε και μου τους καταγγέλλετε. Και εγώ γνωρίζω αρκετούς από δάφτους, γιατί και εγώ γνωρίζω αυτό το σύστημα. Δεν είμαι από άλλο πλανήτη. Εδώ γεννήθηκα, εδώ μεγάλωσα. Αλλά αν έπρεπε να πάω ένα μεγάλο χρονικό διάστημα στην Αμερική. Αλλά ξέρω αυτά που ξέρετε κι εσείς. Λέω δημοσίως απλώς αυτά που λέτε εσείς ιδιωτικά στις παρέες σας ή όταν βρισκόμαστε ιδιωτικά. Αυτή είναι η πραγματικότητα για αυτό το κράτος. Παρακράτος στην πραγματικότητα. Το οποίο μανατζάρει μια παρέα. 5-6, από 5-6 οικογένειες και έχουν και τους κολλήγους τους, οι οποίοι τρώνε τα ψίχουλα και εκείνοι τρώνε τα πολλά. Ποιος πήρε τα έργα αποκατάστασης από την τότε θειομηνία με το όνομα Ιαννός. Να δείτε τώρα ποιος θα πάρει τα έργα αποκατάστασης σε όλα τα επίπεδα για το Ντάνιελς ή δεν ξέρω τι άλλο θα μας φέρουνε. Αυτή είναι η αλήθεια, όσο και αν πικραίνει. Φίλοι μου, δεν θέλω να είμαι εδώ για να κάθεστε στον καναπέ, να ταυτίζεστε μαζί μου και να μου λέτε πες τα ή τα λες καλά ή δεν τα λες, ή επειδή εκφράζω το απόσταγμα της ψυχής μου που είναι η πίστη μου στο Θεό και η ελπίδα μου σε εσάς. Ξαναείπα ότι το πλέον υγιές αυτού του λαού είναι αυταπόδεικτο, ατράνταχτο, αδιάσυστο ντοκουμέντο, είναι ότι το 50 και δεν πήγε να ψηφίσει γιατί ήταν ανάξι όλοι όσοι εκτέθηκαν. Ανάξι της εμπιστοσύνης μας. Ψεύτες, περισσότεροι, εκτός από τους επαγγελματίες που έχουν μόνιμο στασίδι στη Βουλή και γνωστούς λογαριασμούς. Οι καινούργοι, οι άλλοι είναι και χωρίς καταστατικό στη Βουλή, αρχηγός των πάντων, για την κυρία Κωνσταντοπούλου λέω, και τα υπόλοιπα που ξέρουμε και είδαμε με το Δεκανίκη, με τους Σπαρτιάτες και άλλους πολλούς. Δεν θέλω να κάνω πολιτικό ρεπορτάζ. Θέλω απλώς να θέσω ορισμένες σκέψεις ως προβληματισμούς δικούς σας, μιας και μου λέτε και μου γράφετε, δεν βγαίνεις, δεν μιλάς, κρύβεσαι, κάνεις, δείχνεις. Καταρχήν εγώ βλέπω θετικά, θετικό το ενδιαφέρον σας. Θα σας ξαναδείξω πάλι τις χιλιάδες επιστολές που παίρνω για να καταλάβετε πόσο αναντίστοιχο είναι το νούμερο που μου εκθέτει η πλατφόρμα και μου πιστώνει στο λογαριασμό μου αυτό, για αυτό το κανάλι. Θα σας δείξω και τους δύο λογαριασμούς με print screen για να καταλάβετε τι λέω. Είναι βάρος, είναι βάρος. Είπα και ξαναείπα, θα τους έχετε αυτούς τους ήχους, δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά. Είπα να κάνω ένα βίντεο όπως μπορούσα και όπου με όποιο τρόπο μπορώ, αλλά δεν μπορώ να αποκλείσω και τους άλλους φυσικούς ήχους, διότι δεν θα γίνω ποτέ επαγγελματίας YouTuber. Διότι ο επαγγελματίας YouTuber έχει άλλη συμπεριφορά, έχει άλλη τεχνοτροπία, έχει αντίληψη, γνωρίζω την επικοινωνία, αλλά δεν βγήκα εδώ να εκτεθώ ενώπιον σας για να κάνω για άλλη μια φορά επαγγελματισμό. Μιλάνε τα κείμενά μου, μιλάνε οι απόψεις μου, 40 χρόνια είναι. Ξέρω ότι θα πούνε πάλι περί αυτολογίας κάνεις, αλλά κάθε φορά είναι κανόνας της τηλεόρασης, πρέπει ορισμένα πράγματα για τον τηλεθεατή, για τον καινούριο, να τα λες. Γιατί κάθε φορά, μαθηματικά αποδεδειγμένο, δεν σε βλέπουν μόνο οι ίδιοι, μόνο το ίδιο κοινό σου. Γι' αυτό κάθε φορά στα σύριαλ σου βάζουν, αγαπημένα μου, τρελαμένε, από την αρχή ως το τέλος, τα credit και τα super. Δεν σημαίνει ότι, μα κάθε φορά θα τα βλέπω, τότε γιατί το λες εμένα. Εσύ που λες ότι περί αυτό λογό και λες όλες αυτές τις μεγαλόστομες διακηρύξεις. Στις ειδήσεις, στα σύριαλ, γιατί βλέπεις από την αρχή ως το τέλος τους παράγοντες, τους συντελεστές, τους ηθοποιούς. Το ίδιο είναι και η τηλεόραση. Και αυτό το κομμάτι τηλεόραση είναι. Μια παγκόσμια τηλεόραση. Είμαι υποχρεωμένος λοιπόν για τους καινούριους θεατές να επαναλαμβάνω ορισμένα πράγματα. Είναι κανόνας αυτός. Δεν είναι λοιπόν ότι περί αυτό λογό. Αν ήθελα να περί αυτό λογήσω, θα είχα άλλα χαρακτηριστικά, άλλες ενδείξεις, άλλες αντενδείξεις και εξάλλου υπάρχουν τα κείμενά μου. Όποιος θέλει πάει και τα βλέπει ή ψάχνει και τα βρίσκει, ούτε καν από κάτω δεν τα βάζω.
για να κάνω διαφήμιση στον εαυτό μου ή εκεί που αρθρογραφώ ή όπου αρθρογραφώ. Αυτά είναι μια συνολική απάντηση, γιατί βλέπω την αγωνία πολλών καλών ανθρώπων να απαντήσουν, να με υπερασπίσουν. Δεν χρειάζεται να το κάνετε. Αυτοί όλοι που έρχονται και εκτίθενται με ευθύνη τους, γιατί υπάρχουν οι εφαρμογές που μπορείς να δεις με ανακατεύθυνση ακριβώς από πού είναι, ας έχει ψευδόνυμο, ας έχει ψεύτικο όνομα, από πού εκπέμπει, από πού έχει έρθει αυτό το σχόλιο, και δεν έχεις παρά να το κλειδώσεις, να το βρεις. Μην πω περισσότερα τώρα και σας ανοίγω και τα μάτια. Αυτά είναι αναγκαία να λέγονται για ορισμένους οι οποίοι μπαίνουν για να βγάλουν αυτό που έχουν μέσα τους, την τοξικότητά τους. Ο καθαρός ο άνθρωπος, ο αυθεντικός, ο γνήσιος, θα πάρει αυτό που θα του πεις, θα το σκεφτεί, θα προβληματιστεί και δεν θα βγάλει αυτό που έχει μέσα του, την κακότητα ή την τοξικότητα ή άλλα πράγματα που δεν χρειάζεται να τα πω. Έτσι, αυτός που κινείται, το κίνητρο του είναι αγαθό και καλό, δεν θα κάνει αυτού του είδους τα σχόλια. Για μένα είναι ευπρόσδεκτα, γιατί με κάνουν πιο ανθεκτικό σε όλα αυτά. Ήθελα λοιπόν σε αυτό το μικρό δοκιμαστικό βίντεο να δώσω ορισμένα ψήγματα σκέψεων και προβληματισμών για όλη αυτή την κατάσταση που βιώνουμε. Η χώρα, εξακολουθώ, όπως το είχα πει πολύ νωρίτερα και πολύ αρκετά νωρίτερα και πριν προκηρυχθούν οι εθνικές εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου, η χώρα θα βρίσκεται σε παρατεταμένη προεκλογική περίοδο μέχρι και τον Ιούνιο των ευρωεκλογών. Και από τότε βρείτε τα βίντεο, δεν μπορώ συνέχεια να σας τα δείχνω και να σας τα ξαναδείχνω. Ψάξτε και βρείτε, εδώ έτοιμη τροφή δεν θα παίρνετε ποτέ. Γι' αυτό υπάρχουν εκεί. Υπάρχει μια ψηφιακή βιβλιοθήκη για να πηγαίνετε, να ψάχνετε, να βλέπετε, να διαβάζετε κάθε φορά που βλέπετε ένα βίντεο. Για όλους ισχύει αυτό. Είναι άλλοι προβληματισμοί και άλλες προσλαμβάνουσες, γιατί έχει προσθεθεί και επικαιρότητα, έχουν προσθεθεί και γεγονότα. Άρα έχουν διαφορετική αξία κάθε φορά. Το ίδιο συμβαίνει και με τα βιβλία. Όλοι αυτοί λοιπόν που συμπεριφέρονται σαν να μην συνέβη τίποτα, δεν άκουσα κανένα να μιλάει. Και από τους κυβερνώντες και από τους περιφερειάρχες και από τους αυτοδιοικητικούς για τους 57 νεκρούς στα Τέμπη. Δεν άκουσα κανέναν να λέει τίποτα για τους νεκρούς στο Μάτι που ψήθηκαν ζωντανοί άνθρωποι με ευθύνη των συντεταγμένων οργάνων της πολιτείας. Η δίκη συνεχίζεται και το ελληνικό δημόσιο εκεί με σθένος να μην δικαιωθούν οι άνθρωποι να πάρουν τις αποζημιώσεις που δικαιούνται. Όχι γιατί η ανθρώπινη ζωή μπορεί να αποτιμηθεί με ένα ποσό, αλλά για τις περιουσίες τους. Γιατί εκεί το ελληνικό κράτος, εκεί με το νομικό συμβούλιο του κράτους, ολόκληρο παρατεταγμένο με τους δικηγόρους που χρησιμοποιούμε εμείς οι ίδιοι, εμείς, να ανθίσταται στα δικαιώματά μας. Να πω για τους νεκρούς από τις πλημμύρες στη Μάνδρα το 2016, πού να πρωτοπώ. Να πω για τους 57-58 νεκρούς που δεν έχουν δικαιωθεί οι άνθρωποι σε όλα, από το 2007 τους πυρκαγιές με τον στρατηγό Άνεμο, τι να πρωτοπώ. Να πω για τις μεγάλες θεομηνίες, να πω για αυτά που βρίσκουν οι άνθρωποι τώρα στη Θεσσαλία. Δυστυχώς, σας είπα, δεν πρόκειται για κράτος, αλλά για παρακράτος. Κράτος και ομάδες μαφιόζων που σκοτώνονται και μεταξύ τους στο μοίρασμα της πίτας. Αυτή είναι η πραγματικότητα για αυτό το μόρφωμα που λέγεται ελληνικό κράτος. Αυτή δυστυχώς είναι η γλώσσα της σκληρής αλήθειας, την οποία όλοι σας συζητάτε, άσχετα αν πάτε πάλι κάποιον από όλους αυτούς να επιλέξετε. Μα δεν είναι εύλογο το ερώτημα. Είναι δυνατόν να μας έχουν κάνει όσα μας κάνανε και να πηγαίνουμε να ξαναψηφίζουμε αυτούς? Ας δίνατε 10-12% σε άλλα, σε όλα αυτά τα μικρά κομματίδια που και αυτά την ίδια δουλειά κάνουν, την ίδια αποστολή υπηρετούν. Αλλά είναι δυνατόν? Αυτές ήταν μερικές σκέψεις μόνο και μόνο για να μπορέσετε να τις πάρετε και να κάνετε αυτό που κάνετε κάθε φορά. Μαζεύεστε στα σπίτια σας, αυτό που έχω παρακαλέσει και σας ευχαριστώ που το κάνετε. Ακούτε τις εκπομπές, βέβαια δεν είναι τόσο συχνές πια όσο παλαιότερα. Σας είπα ότι θα γίνονται αυτές οι εκπομπές θεματικές ή τα live όταν και όποτε υπάρχουν κάποιες εξελίξεις που δικαιολογούν να υπάρξει ένα live στο οποίο θα δοθούν στοιχεία και ρεπορτάζ και όχι τόσο χαρακτηριστικά αμφίπνισης. Αυτή η εκπομπή
ένα τέτοιο στόχο υπηρετεί. Να αφυπνίσει, να προβληματίσει μια από τις δεκάδες που υπάρχουν εκτεθειμένες εκεί πέρα και βεβαίως να δοκιμάσει και δεν ξέρω αν το έχω καταφέρει ένα πάρα πολύ καλό ηλεκτρονικό ψηφιακό μικρόφωνο μόνο και μόνο για σας. Για άλλη μια φορά θα σας πω ότι είμαι ευγνώμων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθείτε, που αφιερώνετε χρόνο. Θα βρεθεί πάλι ο γνωστός πάλι να πει καλό στον πελάτη, τον άνθρωπο που μιλάει για όλα και για τίποτα ή τον άνθρωπο που μιλάει χωρίς να λέει τίποτα απολύτως. Είναι αυτά από τα σχόλιά σας. Όλα τα βλέπω. Απλώς δεν είναι δόκιμο να απαντάω ή να ανοίγω διάλογο ή να γίνονται διαπληκτισμοί. Κάποιες μικρές έτσι σταχυολογημένες απαντήσεις τις δίνω από καιρού εις καιρού μόνο και μόνο για να ξέρετε ότι σέβομαι τη γνώμη ακόμα και αυτού που με λιτζάρει, αυτού και ακόμα και αυτού ο οποίος θα πει τα πλέον τοξικά πράγματα γιατί αυτά έχει μέσα του να βγάλει. Όχι γιατί έτσι είναι όπως τα λέει, να ξέρουμε τι λέμε. Ο καθένας βλέπει το ποτήρι ανάλογα με την οπτική θέαση που θέλει. Αν το βλέπει γεμάτο, είναι γεμάτο και του ρίχνει λίγο παραπάνω. Αν το βλέπει άδειο, πάντα άδεια θα είναι. Λοιπόν, νομίζω ότι κάποιες σκέψεις σας έδωσα, ετοιμάζονται κάποιες εκπομπές, θα αρχίσω να αναρθώ μετά τις εκλογές, γιατί όλοι είναι τώρα στο μπαλμό των εκλογών, όλο το υλικό που έχω για το θέμα των ταυτοτήτων, μέχρι τώρα είναι υλικό για 6 εκπομπές, είναι πληροφορία κυρίως, και περιμένω γιατί μέχρι τώρα δεν έχω δει κάτι αξιόπιστο, παρά μόνο μαγαζάκια να στείνονται και ΜΚΟ και ΙΚΕ κλπ. Γι' αυτό και περιμένω. Γιατί για να γίνει μια έρευνα, το ξέρουν αυτοί που το κάνουν και είναι πολύ ευτυχώς, χρειάζεται δουλειά. Χρειάζεται να πονέσουν τα δάχτυλα στο πληκτρολόγιο, χρειάζεται να υδρώσουν τα παντελόνια και τα παπούτσια. Έτσι, χρειάζονται να γίνουν συναντήσεις. Αυτό είναι η δημοσιογραφία. Δεν είναι να παίρνεις τη δουλειά των αλλωνών, να τη σχολιάζεις και να μου το παίζεις εξυπνάκιας για να έρχονται τα views, για να ανεβαίνουν οι μετοχές στο χρηματιστήριο των views. Αυτό δεν είναι δημοσιογραφία. Αυτό είναι κάτι άλλο. Είναι ένα καινούριο φαινόμενο το οποίο κάνει τον κύκλο του, θα κλείσει και μετά ο καθένας θα πάει εκεί που πρέπει. Άλλωστε, έλεγα πολύ καιρό πριν εκδηλωθούν όλοι, όπου ο καθένας παρίστανε τον ανεξάρτητο ή αυτόν που θέλει να υπηρετήσει, ξέρω εγώ, ας πούμε την αλήθεια και το ρεπορτάζ. Όλοι ξέρουμε τώρα ποιος είναι τι, ελάχιστα είναι τα πρόσωπα τα οποία κρατάνε τη σοβαρότητά τους, την υπευθυνότητά τους, με ρεπορτάζ, με δημοσιογραφία, με έρευνα, πολύ ελάχιστα. 2, 3 σε αυτά που περιφέρονται, παρότι τους έχω διαφημίσει και θα εξακολουθήσω να το κάνω, αν και ξέρουμε ότι ο καθένας τώρα πλέον κάπου ανήκει ή από κάπου τα παίρνει. Απλώς όλοι αυτοί υποτιμούν την νοημοσύνη μας μεταξύ ημών με ήττα και ημών με ύψιλον, έτσι όλων, αλλά δεν γίνεται να υποτιμηθεί. Όταν εκδηλώνεσαι υπέρ ενός ή υπέρ άλλου ή από κάπου τα μαζεύεις και τα μαγκώνεις για να το παίζεις ισορροπιστής και λοιπά, δεν είναι. Ελάχιστα είναι τα παιδιά τα οποία βγάζουν την ψυχή τους και λένε τα πράγματα όπως είναι, με καθαρότητα, καμιά φορά και με ένταση, με πάθος. Εντάξει, λοιπόν. Εξάλλου, η εμπειρία μου στη δημοσιογραφία, 40 χρόνια και πλέον, μου έχει μάθει ότι πρέπει να περιμένω. Και αυτό που αξίζει και κοστίζει και δεν μπορεί να αποτιμηθεί εύκολα είναι το αρχείο. Το αρχείο ενός δημοσιογράφου. Δόξα τω Θεώ, τώρα όλοι σας έχετε το δικό σας αρχείο, το ψηφιακό αρχείο. Μας έχετε όλους φακελωμένους, αρχειοθετημένους και καλά κάνετε και παίρνετε κάθε φορά από εκεί που θέλετε. Οι εκπομπές αυτές είναι στη διάθεση όλων, δωρεάν, χωρίς να χρειάζεται να πληρώνετε τίποτα. Αν και ο Έλληνας, αν δεν πληρώνει κάτι αδρά, δεν το εκτιμάει. Είναι μια αντίληψη η οποία είναι διαδεδομένη στο ραγιά. Λοιπόν, να είστε καλά. Σας είμαι ευγνώμων που με παρακολουθείτε. Σας είμαι ευγνώμων για την υπομονή και την επιμονή σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων για τα πολύ συγκινητικά γράμματα που μου στέλνετε και τις επιστολές σας. Κάποιοι μου στέλνετε για βιβλία. Για κάποια βιβλία που έλαβα τώρα τελευταία με τον ομώνυμο τίτλο «Επικηρυγμένη Ορθοδοξία». Έχω γράψει 2 εκπομπές. Νομίζω ότι ετοιμάζεται και τρίτη, για τον μοναχό Μιχαήλ, στον οποίο θα αφιερώσω 2 ή και 3 εκπομπές, διότι
τα πονήματά του και ο σπόρος που εκήρυξε και διακήρυξε, ο ίδιος έχει φύγει πριν από λίγο καιρό από κοντά μας, έπιασε τόπο. Υπάρχει στα σπίτια πολλών από εσάς, τα βιβλία του, τα πονήματά του, οι σκέψεις του, που δεν απέχουν διόλου από όλα αυτά που σας λέω εδώ και 2 χρόνια και όσοι με γνωρίσατε τώρα από αυτή την, από αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας, χάρη στην φιλοξενία της πλατφόρμας YouTube, την οποία επίσης ευχαριστώ. Είναι θέμα χρόνου κάποια στιγμή να με κλείσουν, όπως είπαμε, με το πρώτο φάλτσο, με την πρώτη καταγγελία που θα κάνει κάποιος από εσάς. Ευσταθεί δεν ευσταθεί, θα κλείσουν το κανάλι βεβαίως. Εγώ δεν θα βγάλω το σκασμό. Θα συνεχίσω να υπάρχω, θα βρεθεί ο τρόπος, ήδη υπάρχουν οι τρόποι, να συνεχίσω να σας μεταγγίζω ψήγματα σκέψεων και προβληματισμών. Ο σπόρος έχει πέσει ανάμεσά σας. Αυτό που έρχεται δεν πρόκειται να μπορέσει κανείς να το σταματήσει. Δεν θα πω πολλά. Αυτό που έρχεται εύχομαι να είναι αυτό που περιμένει ο ελληνισμός, το γένος, η ρωμιοσύνη. Δεν έχει καμία σχέση με ό,τι κυκλοφορεί. Ούτε με τις ομάδες, ούτε με τις ομαδούλες. Αυτό που έρχεται είναι καλά προστατευμένο και είναι αυτό το οποίο θα δώσει μια άλλη διαφορετική οπτική θέαση στα πράγματα. Δυστυχώς 2 με 3 γενιές έχουν χαθεί, έχουν καταστραφεί, όσοι πρόλαβαν να φύγουν έφυγαν. Τα παιδιά τα οποία αυτή τη στιγμή είναι παραδομένα στο κινητό, στο iPad, στο laptop, δεν ξέρω κατά πόσο και αν μπορεί να οξυνθεί η κριτική τους αντίληψη, πόσο μάλλον το αυτεξούσιο, όταν πια αρχίσουν να το διαθέτουν, γιατί όλα είναι κατευθυνόμενα, μας συμπεριφέρονται σαν να είμαστε ανθρωποειδοί και στοχοποιείται οποιοδήποτε έχει την τόλμη, το θάρρος και το σθένος να έχει άποψη και να τη λέει. Γι' αυτό λοιπόν, καλοί μου φίλοι, να μιλάτε, να λέτε αυτό που σκέφτεστε, όχι με τη λογική που προτείνουν οι ψυχαναλυτές και ψυχολόγοι, που τους βγάζουν τους τίμιους και τους καθαρούς ή τους έντιμους και αυστηρούς, τους δίνουν διάφορα επίθετα. Αυτός λέει χειραγωγή, αυτός σου κάνει εκείνο, αυτός σου κάνει το άλλο, έτσι. Γιατί είναι μια μεγάλη συζήτηση αυτό που γίνεται τώρα τα τελευταία 5 χρόνια με αυτούς τους υποτιθέμενους ψυχολόγους, ψυχαναλυτές κλπ. Είναι μια μάστιγα την οποία ζει η ελληνική κοινωνία. Είναι μια έρευνα που κάνει μια ομάδα, θα μιλήσω για αυτή την έρευνα όταν πάρω τα στοιχεία στα χέρια μου, αλλά επειδή τους παρακολουθώ από κοντά, πρέπει να σας πω ότι καλό θα κάνετε να είστε πολύ προσεκτικοί, να όταν βλέπετε ανθρώπους να σας κατευθύνουν να πάρετε ανασταλτικά, ψυχοανασταλτικά, ψυχοκατασταλτικά, να είστε επιφυλακτικοί. Συνήθως ποτέ δεν σας λέω να προσέχετε τι βλέπετε και τι ακούτε, αλλά γι' αυτό θα σας πω, είμαι κάθετος και απόλυτος, να μην εκχωρείτε το αυτεξούσιό σας σε κανένα, να μην εκχωρείτε σε κανέναν το δικαίωμα να σας πει πάρε αυτά τα χάπια, οτιδήποτε είναι ψυχότροπο ή ψυχοκατασταλτικό ή ψυχοανασταλτικό, να είστε προσεκτικοί, να ζητάτε δεύτερη, τρίτη, τέταρτη γνώμη, να μην αφήνετε, γιατί αυτές οι ουσίες έχουν εξαρτησιακό χαρακτήρα, δημιουργούν πολλά τα οποία δεν είναι εύκολο ο άνθρωπος να ελέγξει. Σας θυμίζω ότι από τον ανθρώπινο εγκέφαλο δεν έχει εξερευνηθεί παρά μόνο το 2,5-2,7. Σε κάποιους μεγάλους μύστες της ιστορίας αποδίδουν το 3, το 3,1. Δεν είναι έτσι. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος παραμένει ανεξερεύνητος. Το ίδιο και ο ανθρώπινος μηχανισμός παραμένει ανεξερεύνητος, όπως το σύμπαν. Ο άνθρωπος έχει δυνάμεις μέσα του και αυτές τις δυνάμεις προσπαθούν να καταστήλουν με όλα αυτά που μας σέρνουν ως κρίσεις, ως. Λοιπόν, αυτή την αρχαία γνώση θέλουν να καταστήλουν και να εξαφανίσουν, ώστε να μην έχεις δυνατότητα να σκεφτείς. Λοιπόν, δεν θέλω να συνεχίσω άλλο, νομίζω είπα αρκετά πράγματα και καλό είναι να αρχίσετε λίγο να τα βλέπετε, όμως με χαμόγελο, με αισιοδοξία, και να θυμάστε ότι ή ο Θεός με θυμών, ουδείς καθημών. Αυτό δεν είναι απλώς μια ευχή και μια προσευχή, είναι μια πραγματικότητα. Όποιος την έχει στη ζωή του, τα βλέπει όλα με το φως του ήλιου. Τα βλέπει όλα με τη δύναμη της αγάπης του Θεού. Σας είπα και άλλη φορά, δεν είμαι πάστορ. Ένας από εσάς είμαι που βγήκα προς τα έξω και γι' αυτό καλώ και άλλους να κάνουν το δικό τους κανάλι, να πούν τη γνώμη τους,
Βεβαίως, αυτή η προτροπή μου είχε και τα αρνητικά της, γιατί από την πρώτη στιγμή που βγήκα το Νοέμβριο του 20, κατά ανάγκη, διότι σταμάτησαν πια λόγω των μέτρων να γίνονται οι συναντήσεις που γίνονταν στα σπίτια, βγήκανε κι άλλοι, οι οποίοι εκθέθηκαν βέβαια πάρα πολύ και ο κόσμος πλέον, εσείς που δεν μιλάτε, εσείς που είστε η αθόρυβη πλειοψηφία, έχετε κατατάξει τον καθένα από εμάς που εκτίθεται ενώπιόν σας εκεί που πρέπει και εκεί που έχετε αντιληφθεί το μέγεθος της σκέψης του και των όσων λέει, εκτός των άλλων και των προβλημάτων που κουβαλάει κάποιος μέσα του. Δεν είμαστε τέλειοι, ούτε είμαστε αυτοί οι οποίοι βγήκαμε για να διδάξουμε όλους εσάς που είστε αδίδακτοι, απαίδευτοι και ακαλλιέργητοι. Το αντίθετο συμβαίνει. Εγώ τουλάχιστον μαθαίνω από εσάς. Μαθαίνω πολλά. Ακόμα και από την αυστηρή κριτική, ακόμα και από την τοξική κριτική. Μαθαίνω και προσπαθώ να βελτιώνομαι, να γίνομαι καλύτερος και αυτό να το επιστρέφω σε εσάς. Σας το οφείλω λοιπόν, παρότι πολλές φορές μπήκα στον πειρασμό να σταματήσω και ακόμα μέσα μου υπάρχει αυτή η σκέψη, διότι θεωρώ ότι συντείνω στη μεγάλη σύγχυση. Όμως οι άνθρωποι που έχουν διάκριση και τελευταία τη λέξη τη βλέπω όλο και πιο πολύ στα σχόλιά σας και κυρίως στα γράμματά σας, είναι η αρετή των αρετών. Οι πατέρες της Εκκλησίας μιλάνε για τη διάκριση, γιατί μέσα από τη διάκριση ο άνθρωπος μπορεί να δει καθαρά, να πάρει καλές αποφάσεις, να καθοδηγήσει άλλους ακόμα καλύτερα. Βέβαια, η διαδικασία για να φτάσει κάποιος σε μια καθαρή σκέψη και περαιτέρω με διαυγή νου και ανιδιοτελή κίνητρα, που είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της αρετής της διάκρισης, είναι μια ολόκληρη διαδικασία, δεν είναι κάτι εύκολο. Οι προσλαμβάνουσες που έχει ο καθένας είναι διαφορετικές και στο βαθμό που φτάνει κάποιος σε αυτή την αρετή των αρετών εξαρτάται από αυτά που έχει βιώσει, από αυτά που έχει ζήσει. Δεν ζούμε όλοι τα ίδια πράγματα, μπορεί να είμαστε στην ίδια εποχή, την ίδια ώρα, στην ίδια μέρα, στο ίδιο μήκος. Δεν ζούμε όμως τα ίδια πράγματα, δεν τα προσλαμβάνουμε το ίδιο όλοι. Γιατί ο καθένας είναι μοναδικός, είναι ξεχωριστός, έχει το δικό του τρόπο που προσλαμβάνει τα πράγματα, έχει το δικό του τρόπο που επικοινωνεί με τη φύση, το σύμπαν, τους πάντες, ακόμα και με τον Θεό. Να είστε καλά. Νομίζω είπα αρκετά πράγματα. Αυτοί που θέλουν καταλαβαίνουν, αυτοί που δεν θέλουν και βγάζουν από μέσα τους αυτό που έχουν, ενώ δηλητήριο, τοξικότητα, κακία, κακότητα, μετριότητα, εδώ είναι, εκτίθεται ο οποίος σας. Εσείς που δεν μιλάτε τους κρίνετε και μας κρίνετε. Να είστε καλά. Ο Θεός να είναι με όλους μας, να σας αξιώνει να γίνεστε άξιοι καλών πράξεων. Καμιά φορά ξέρετε, οι μικρές πράξεις κρύβουν ένα απίστευτο μεγαλείο. Οι μικρές ανθρώπινες πράξεις. Ένα χαμόγελο στο διπλανό σας. Μια απρόσμενη επίσκεψη με ένα δώρο. Συμβολικό. Να είστε πολύ καλά. Ο Θεός να σας χαριτώνει. Η Εκκλησία θριαβεύουσα και στρατευμένη να βρίσκεται στην τράτα του καθενός και ο ένας να αγαπάει τον άλλον με ό,τι δύναμη διαθέτει, αλλιδιοτελώς. Αυτό σημαίνει αγάπη και αλληλοπεριχώρηση. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας, την υπομονή σας και την επιμονή σας. Περιμένω τα σχόλιά σας, ό,τι και αν λένε. Μην κοιτάτε που δεν το λέω επαγγελματικά όπως όλοι, αλλά αυτά είναι η δύναμή μου. Περιμένω τα γράμματά σας. Αυτά είναι που με αφυπνίζουν και εμένα και με κρατάνε κοντά σας. Να είστε πολύ καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχετε καρδιά. Έχετε πίστη. Αλλιώς καθίστε εκεί που κάθεστε. Ραγιάδες όλα σας τα χρόνια. Ραγιάδες εσείς. Ραγιάδες και τα παιδιά σας. Ραγιάδες και τα παιδιά του παιδιού σας.